θεωρώ τιμή προς το πρόσωπό μου η επιλογή αυτής της ιεραρχίας και θα προσπαθήσω κι εγώ, τουλάχιστον επί ένα χρόνο, με τους συνεργάτες μου να καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η ιεραρχία να βρίσκεται ψηλά όπως αξίζει. Όχι, γιατί έφτασα χθες. Εν καιρό πιστεύω θα ενημερωθώ και όπου μπορεί η ιεραρχία να βοηθήσει, θα βοηθήσει. Καταρχήν, σας ευχαριστώ που μας θυμάτε με την παρουσία σας εδώ αυτή την τόσο ευαίσθητη μέρα και τόσο σημαντική για μας τους, για μένα που φεύγω και για τον καινούριο που ήλθε. Μετά από ένα χρόνο εδώ στην Καβάλα, μόνο καλές αναμνήσεις μπορώ να έχω. Και γι' αυτό ευχαριστώ, όπως είπα και εδώ πριν από λίγο, τόσο το στρατιωτικό προσωπικό, το προσωπικό της ιεραρχίας μας, αλλά και τις αρχές και τον καβαλιώτικο λαό. Διότι από την Καβάλα μέχρι τώρα, παρότι είμαι εγώ Ευρύτης και σύζυγός μου είναι Σεραία, ήμουν διερχόμενος από εδώ. Αλλά τώρα που έζησα και ένα χρόνο, διαπίστωσα ότι ο κόσμος είναι. Μας αγκάλεσε με πολύ αγάπη. Τους ευχαριστώ όλους και πραγματικά εύχομαι καλή συνέχεια και ό,τι καλύτερο. Είναι πολύ μεγάλη πριν από όλα η συγκίνηση, γιατί χάνουμε έναν εξαιρετικό συνεργάτη. Είμαστε μια κριτική πόλη, έχουμε προσφυγικό πληθυσμό, έχουμε μάθει να αγαπούμε το στρατό και να αισθανόμαστε την πλάτη μας ακουμπισμένη επάνω του και ασφαλής. Λοιπόν, χάνουμε έναν βράχο ο οποίος μας στήριζε τόσο καιρό, αλλά αποκτούμε έναν καινούριο. Από ό,τι κατάλαβα, είναι γνωστοί, είναι συμμαθητές, είναι φίλοι και ελπίζω να αναπτύξουμε τις ίδιες φιλίες και δεσμούς όπως και πριν. Η πόλη, τα παιδιά της αγαπούν το στρατό και αισθάνονται την ανάγκη να εξυπηρετούν τους στρατιωτικούς, γιατί όπως είπα πριν είμαστε ακρίτες εμείς αυτά είναι παιδιά δικά μας ο στρατός και γι' αυτό τους αγαπούμε παραπάνω. Ωστόσο, σε ερώτηση δημοσιογράφων τόσο προς τον νέο διοικητή όσο και προς την δήμαρχο Καβάλας Δήμη Τρατσανάκα για την τύχη των στρατοπέδων Ασημακοπούλου, δήλωσαν αμφότεροι αναρμόδιοι και πως άλλοι είναι αυτοί οι οποίοι θα αποφασίσουν για το τι τελικά θα γίνει με τα στρατόπεδα. Καταλαβαίνω ποιος είναι ο σκοπός της ερωτήσεως, αλλά δεν είμαι σε θέση να δώσω απάντηση. Ηρεμήστε, δεν είναι ο διοικητής υπεύθυνος. Ξέρω εγώ ποιοι είναι υπεύθυνοι. Είναι το μετοχικό ταμείο στρατού και αυτοί που χειρίζονται την περιουσία του στρατού. Ο διοικητής ο καινούριος δεν έχει καμία σχέση.